έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη 31 Μαΐου συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην κατασκευή των διοδίων στην Καβάλα. 21 νέοι πρόσφυγες και μετανάστες στο στρατόπεδο Σιμακοπούλου. Χωρίς ταυτότητα μέρος του τμήματος της Οδού Δοϊράνης στο κέντρο της Καβάλας. Αντιδράσεις του Εργατικού Κέντρου Σερών για την μη λειτουργία του εργοστασίου της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης. Ξεκίνησε το πολιτιστικό δεκαήμερο στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός ορθογραφίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Η τηλεοπτική εκπομπή του Αλφα, την City Vibe, ταξίδεψε στην Καβάλα. Κατέγραψε τις ομορφιές της πόλης με την βοήθεια της τηλεόρασης του Σέντερ.